Κυρίες και κύριοι, είναι πράγματι σήμερα μια σπουδαία μέρα, μια φωτεινή μέρα, μια μέρα που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά έμπρακτα πως το ελληνικό δημόσιο, το κράτος μπορεί να συνεργαστεί με ιδρύματα τα οποία μοιράζονται τους ίδιους στόχους, το ίδιο όραμα, την ίδια φιλοσοφία και να αποδώσουν στην παγκόσμια κοινωνία, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, ένα πολύ σημαντικό έργο. Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Μέρα για τα Άτομα με Αναπηρία, εγγενιάζουμε τον νέο ανελκυστήρα, αλλά και τις διαδρομές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με πολύ μεγάλη φροντίδα, προκειμένου να καταστήσουμε την Ακρόπολη προσβάσιμη σε όλες και σε όλους. Σε άτομα με κινητικές δυσκολίες, αλλά και σε ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι θέλουν να απολαύσουν το σύμβολο του δυτικού πολιτισμού χωρίς τη δυσκολία που συνεπάγεται η κλασική διαδρομή για να ανέβει κανείς στο βράχο της Ακρόπολης. Η κυβέρνηση έχει ήδη θέσει σε διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Στον πυρήνα αυτού του σχεδίου είναι η έννοια της προσβασιμότητας. Προσβασιμότητα σε όλους, προσβασιμότητα παντού. Και επειδή αυτή η κυβέρνηση δεν αρέσκεται στα λόγια, αλλά μιλάει με έργα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα θέτουμε στη διάθεση του κοινού αυτό το σημαντικό, αυτό το εμβληματικό έργο, το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη χωρίς την στήριξη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Με μεγάλη χαρά θα έχω την ευκαιρία να είμαι ο πρώτος που θα χρησιμοποιήσει τον ανελκυστήρα και να περιηγηθώ στις διαδρομές οι οποίες, θέλω να το ξαναπώ, έχουν όχι απλά σχεδιαστεί, αλλά έχουν κατασκευαστεί με πλήρη σεβασμό στην νομοθεσία και φυσικά υπό την επίβλεψη του εμβληματικού καθηγητή, του κ. Μανώλη Κορέ, ο οποίος πιστεύω ότι γνωρίζει και αγαπάει την Ακρόπολη ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε. Το λέω αυτό διότι με λύπη μου διαπίστωσα τους τελευταίους μήνες να ασκείται φτηνή αντιπολιτευτική κριτική μέχρι και γι' αυτό το έργο, το οποίο είναι ένα έργο οικουμενικό και υπό κανονικές προϋποθέσεις θα πρέπει να μας ενώνει όλους. Η κυβέρνηση προφανώς δεν θα σταματήσει εδώ. Το Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία ήταν και παραμένει μια προσωπική μου δέσμευση. Γνωρίζετε νομίζω τους λόγους για τους οποίους έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα αυτό και πιστεύω ότι σήμερα κάνουμε ένα πρώτο σημαντικό βήμα για να το κάνουμε πράξη. Και πάλι, κύριε Πρόεδρε, στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω εσάς, όλους τους συνεργάτες σας, όλες τις εταιρείες που εργάστηκαν για να ολοκληρώσουν αυτό το εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο εντός των χρονοδιαγραμμάτων, σε συνδυασμό με το έργο του νέου φωτισμού της Ακρόπολης. Σήμερα η Ακρόπολη λάμπει πιο φωτεινή από ποτέ, αλλά και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ.